Καλώς ήλθες στα μαθήματα Αρνός. Βρισκόμαστε στην ενότητα 4 του σχολικού βιβλίου της Δευτέρας Γυμνασίου που έχει τίτλο «Οι Σελληνίτες» και ασχολούμαστε με τις ασκήσεις γραμματικής που βρίσκονται στη σελίδα 36. Πάμε να δούμε την ασκησούλα 3. Να συσχετίσετε τους υπογραμμισμένους τύπους υποτακτικής της στήλης Α, ουσιαστικά δηλαδή το κομμάτι το οποίο περιλαμβάνει τις φράσεις, με τις σημασίες τους στη στήλη Β. Θα πρέπει δηλαδή να πούμε κάθε μία από τις υποτακτικές αυτές τι δηλώνει. Δηλώνει προτροπή, πράγμα το οποίο σημαίνει προτρέπω κάποιον να κάνει κάτι. Δηλώνει απαγόρευση, δηλαδή απαγορεύω. Απορία, ρωτάω, θέλω να μάθω κάτι. Προσδοκία, περιμένω κάτι από κάποιον. Ή επανάληψη στο παρόν και μέλλον. Πάμε λοιπόν να δούμε. Αναλάβομεν ουν εξ αρχής της η κατηγορία εστίν. Αναλάβομεν είναι υποτακτική. Σημαίνει ας εξετάσουμε λοιπόν από την αρχή. Ποια είναι η κατηγορία. Ας εξετάσουμε. Εδώ τι δηλώνει. Προτρέπουμε τους άλλους. Ας εξετάσουμε. Άρα λοιπόν έχουμε το α. Προτροπή. Συνεχίζουμε. Όσοι μισείς, εταίρο μη ποιήσεις. Αυτό που εσύ μισείς, μην το κάνεις στον άλλον. Το μη ποιήσεις, λοιπόν, είναι η υποτακτική και άρα στην ουσία εκφράζει απαγόρευση. Αυτό που εσύ μισείς, να μην το κάνεις στον άλλον. Απαγόρευση. Φέρε διείδομεν. Εμπρός, λοιπόν, ας δούμε. Για φέρε, λοιπόν, να δούμε. Τι δηλώνει το είδομεν, ας δούμε, δηλώνει προτροπή. Προτρέπω τους άλλους να κάνουμε κάτι. Προτροπή λοιπόν. Πίβω, πάστο, τι λέγω, πού να πάω, πού να σταθώ, τι να πω. Βω, στο και λέγω, ουσιαστικά εκφράζουν μία απορία. Πού να πάω, πού να σταθώ, τι να πω. Απορία. 5. Άρχον ερείτε. Ο άρχοντας εκλέγεται. Ουχ είναι εαυτός καλός επιμελείται. Όχι δηλαδή για να φροντίζει καλά τον εαυτό του, αλλά είναι και οι ελόμενοι, αλλά και αυτοί που τον εξέλεξαν, δι' αυτόν ευπράτωση, να ευτυχούν με τις ενέργειές του. Εδώ εκτός από το πράτωση, έχουμε άλλη μία υποτακτική που μας ξέφυγε, είναι το επιμελείτε. Άρα λοιπόν δύο υποτακτικές, πάμε να δούμε τι εκφράζουν. Άρα λοιπόν αυτός ο οποίος εκλέγεται δεν πρέπει να φροντίζει μόνο για τον εαυτό του, αλλά να φροντίζει να ευτυχούν και αυτοί που τον εξέλεξαν. Άρα λοιπόν εδώ τι εκφράζει, μία προσδοκία. Ποιο είναι το προσδοκόμενο, ποιο είναι δηλαδή το σωστό, να ευτυχούν και αυτοί που τον εξέλεξαν. Προσδοκία. Τέλος, εάν τις τους τάφους των γονέων μη κοσμεί, εάν κάποιος δεν τιμά τους τάφους των γονιών του και τούτο εξετάζει η πόλη έντες των αρχόντων δοκιμασίες. Είναι κάτι που το εξετάζει και αυτό η πόλη ουσιαστικά στον έλεγχο των αρχόντων. Άρα λοιπόν, τι σημαίνει εάν δεν τιμά, είναι ουσιαστικά επανάληψη στο παρόν και μέλλον. Και στο μέλλον, αλλά και στο παρόν, εάν δεν το κάνει. Επανάληψη σε παρόν και μέλλον. Άρα λοιπόν, συνοψίζοντας, στην προτασούλα α, το αναλάβομεν εκφράζει προτροπή. Στη β, το μη ποιήσεις, απαγόρευση. Στη γάμα το είδομεν εκφράζει προτροπή. Στο δέλτα το βο, στο και λέγω εκφράζει απορία. Στο έψιλον το επιμελείται και το πράτωση εκφράζει προσδοκία. Και στο σίγμα ταφ το ρηματάκι μήκος μη εκφράζει επανάληψη σε παρόν και μέλλον. Άρα ολοκληρώσαμε με την ασκησούλα, αφού εξηγήσαμε τι σημαίνουν οι υπογραμμισμένοι τύποι. Καλή συνέχεια, ευχαριστούμε πολύ.